Βασίλη, ήθελες κάτι να πεις? Ναι, σεφ, ήθελα να πω ότι μετά την πρώτη νίκη που κάναμε σαν ομάδα, όσες φορές έχουμε μαζευτεί σαν ομάδα, σαν πλέη ομάδα, ο κύριος Δημήτρης ήταν πάντα εκεί. Η Φανή τον καλούσε σαν αρχηγός. Όπα, συγγνώμη, δεύτερο ψέμα στο διαγωνισμό μετά τα bootcamp. Ρωτήστε του, σεφ. Δεύτερο ψέμα στο διαγωνισμό μετά τα bootcamp. Okay, ρωτήστε. Και παρακαλώ πολύ να τελειώσει. Έλειπε καμιά φορά ο κύριος Δημήτρης από κάτι που μαζευτήκαμε όλοι σαν ομάδα? Έλειπε μόνο ο Σταύρος. Όταν αποφασίστηκε που θα πάει η κάρτα ασυλίας και αν θα χρησιμοποιηθεί. Δεν αποφασίστηκε πουθενά. Η κάρτα ασυλίας είναι της Φανής. Δεν είναι ούτε δικιά σου ούτε δικιά. Εδώ μπαίνω εγώ. Ξύλο, δεν μαζευτήκαμε καμιά φορά για την κάρτα ασυλίας για μένα, για τον Στέφανο και για την Τατιάνα. Μας έπιασε και μας ρώτησε προσωπικά. Να τελειώνει αυτό το θέμα εδώ. Η κάρτα της ασυλίας είναι της Φανής. Και ό,τι θέλει, την κάνει. Τελείωσε. Φτάνει αυτό το παιχνίδι με την κάρτα. Ας ακουστεί στον εξώστη. Ναι, και μην κατηγορείς τον άλλον ότι λέει ψέματα. Δεν πειράζει. Χωρίς να ξέρεις. Την ώρα που βγάζει πάλι αυτά τα λογρίδια τα οποία είναι και ανούσια γιατί μπερδεύεται, ξεκινάει να πει κάτι άλλο, λέει κάτι άλλο. Τελικά καταλήγει κάπου αλλού. Μιλάμε τώρα για καραγκιόζηλίκη, εντάξει. Άστο να εκτεθεί. Δεν μπορώ να. Δεν υπάρχει σωτηρία. Τι κάνω. Βασίλη, Γιώργο και Δημήτρη. Ήρεμα. Όταν σε κατηγορεί ο άλλος ότι λέει ψέματα, ενώ εννοεί αυτός, θα ξαρχίσει κάπου τρελαίνεσαι. Εγώ. Ναι, τι έγινε. Τότε ήρθε η Φανή την Κυριακή στο σπίτι, έκατσε δίπλα μου, δεν της μίλησα και έπιασε όλους ότι μίλησε άσχημα για τη Βασιλική. Δεν θα μιλήσω και θα του δώσω αξία. Αυτό είναι δικό σου και της Φανής, το τι σου είπε, τι μου είπε. Εντάξει, τέλος. Που δεν υπάρχει ψέμα, τόσο απλά. Δεν υπάρχει ψέμα. Δεν υπάρχει... ξέρουμε κανένας τι υπόθηκε εκεί. Δεν μίλησα. Ο καθένας θέλει το μακρύ του και το κοντό του. Εγώ αφού δεν μίλησα, τι να κάνω. Δημήτρη, αντί να φέρεις... Γιώργο, Βασίλη και Δημήτρη. Τέλος. Μπορώ να έχω λίγο νερό, σας παρακαλώ. Κι εγώ σας αφαμά γίνεται. Νεράκι, βεβαίως. Υπάρχει συνωμοταξία, να βγάλουμε τον Δημήτρη ψεύτη. Εδώ δυστυχώς δεν έχω το ηχητικό για να μπορέσω να αποδείξω. Έχω ζητήσει βέβαια βίντεο από την παραγωγή με τα μανία σας να αποδείξω αυτό το πράγμα. Αν υπάρχει, σας παρακαλώ, φέρτε το. Βάλτε το μπροστά σε μένα και στη Φανή που κάθομαι εγώ και διαβάζω τις συνταγές μου. Κάθετε αυτή απέναντι και εγώ ούτε καν την κοιτάω. Please, αν υπάρχει το βίντεο από το σπίτι, φέρτε το. Κάντε το προβολή, παρουσιάστε το μπροστά μας για να μπορέσει να λυθεί αυτό το θέμα μια και καλή. Το ζητάω επί μόνος. There's no people like show people, like no people I know. Εγώ δεν έχω καταλάβει και γιατί είσαι, τι είναι. Δεν έχω καταλάβει. Εσωτερικά. Εσωτερικά. Ο Μίτσος πάντως δεν θα παίρνει καμία ψήφο σήμερα. Δεν ξέρω αυτό που είπε ο Βασίλης ο Μπόλος. Τώρα δεν δίνω σημασία γιατί και χθες στο συμβούλιο αρχίζει μιλάει. Δεν ξέρω. Συναρτησίες τελείω. Γιώργο, Βασίλη και Δημήτρη, το αφήνουμε γιατί νομίζω ότι από ό,τι έχουμε καταλάβει κι εμείς είναι λίγο εσωτερικό αυτό. Κάποιος πήγε κάπου, κρύφτηκε σε ένα δωμάτιο, είπε. Και δεν έχουμε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Και επειδή δεν αφορά τη δοκιμασία, πάμε να συνεχίσουμε για αυτό που συνέβη στην ομαδική.